Έχουμε κοντά μας, για να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε σε αυτή την ανασκόπηση, τον δημοσιογράφο Γιάννη Κουτσομίτη, εξαιρετικό αναλυτή ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων και διευθυντή στο kpanews.gr. Καλησπέρα, κύριε Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καταρχάς, από πού να ξεκινήσει κανείς, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε με την πανδημία, γιατί είναι κάτι που μας απασχολούσε πέρσι, μας απασχολεί από την αρχή του χρόνου, συνεχίζει και θα μας συντροφεύει και το χρόνο που έρχεται από ό,τι φαίνεται. Και νομίζω ότι το 2020 έφυγε και το 2021 ήρθε με την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας. Αν θυμάμαι καλά, με πολλές ελπίδες για τον ερχομό των εμβολίων. Ωστόσο, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς είδαμε να εκτυλίσσονται και τα φαινόμενα και να κορυφώνται τα φαινόμενα της συνωμοσιολογίας, του αντισυστημισμού, ακριβώς με αφορμή τα εμβόλια, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Βέβαια, είχαμε και προηγουμένως την έξαρση συνωμοσιολογίας σχετικά με την προέλευση, ναι, του κορονοϊού. Είχαμε δει διάφορα σενάρια, αλλά με την έλευση των εμβολίων το πράγμα θεωρώ ότι έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο μια έκρηξη συνωμοσιολογίας, φοβίας θα έλεγα, και επιφύλαξης από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν μπορούσε να, ίσως και να συλλάβει ότι η επιστήμη έχει τη δυνατότητα μέσα σε ένα χρόνο να φτιάξει, να παράξει και να διανύμει αυτά τα αποτελεσματικά εμβόλια, τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε πόσο έχουν μειώσει την επίδραση, τις επιπτώσεις του κορονοϊού στους ασθενείς. Έχω την αίσθηση ότι παρά τα μεγάλα προβλήματα, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν, γιατί συνεχίζουν σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη δική μας, να υπάρχουν συμπολίτες οι οποίοι μειοψηφικά βέβαια, αλλά υπαρκτά αρνούνται να προσέλθουν στον εμβολιασμό, τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, κάποια στιγμή μετά τους πρώτους μήνες, νομίζω ότι άρχισε να περπατάει το εμβολιαστικό κύμα, έτσι δεν είναι? Ναι, είδαμε μια προσέλευση η οποία ήταν αρκετά, θα έλεγα, ελπιδοφόρα. Είδαμε ανθρώπους μικρής, μεσαίας, μεγάλης, πολύ μεγάλης ηλικίας να προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Είδαμε επίσης να γίνονται προσπάθειες να προσεγγιστούν ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν στα σπίτια τους με πρωτοβουλίες και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδαμε όμως και τα φαινόμενα κάποιων οργανωμένων μειοψηφιών, οι οποίες θέλανε να σπείρουν την αμφιβολία στην κοινωνία για την αποτελεσματικότητα, για τα κίνητρα των εμβολίων, τα κίνητρα των κυβερνήσεων και όλο αυτό το πακέτο, θα έλεγα, της αμφισβήτησης της αντιμετώπισης της πανδημίας. Από την αρχή της εμβολιαστικής εκστρατείας διεθνώς, πάρα πολλοί ειδικοί, αλλά όχι μόνο γιατροί, και άνθρωποι των κοινωνικών επιστημών, επεσήμεναν τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα διευρυνόμενο χάσμα υγειονομικά ανάμεσα στον προοδευμένο, τέλος πάντων, εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο της Δύσης και των ισχυρών χωρών, και σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, της Ασίας, όπου δεν θα φτάσουν γρήγορα τα εμβόλια. Και τελικά βλέπουμε ότι από αυτές τις χώρες ακριβώς που υστερούν σημαντικά στον εμβολιασμό, αναπαράγονται οι παραλλαγές, οι μεταλλάξεις του ιού που μας επιστρέφουν, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Κάποιοι φίλοι μας μπορεί να είδαν μια συνέντευξη που έδωσε πριν μερικές εβδομάδες ο Άλμπερτ Μπουρλά, ο διευθυντής της Pfizer, που εξήγησε συγκεκριμένα ότι αυτά τα εμβόλια χρειάζονται πάρα πολύ ειδικές συνθήκες αποθήκευσης και διαχείρισης, όπου πάρα πολλές, οι περισσότερες μάλλον χώρες του τρίτου κόσμου δεν διαθέτουν πουδενή. Όταν τα εμβόλια αυτά πρέπει να ψύχονται στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου, ποιος μπορεί να φανταστεί απομακρυσμένα χωριά και κομοπόλεις της Ινδίας, της Αφρικής, χωρών που δεν έχουν καν ρεύμα για να μπορέσουν να αποθηκεύσουν αυτά τα εμβόλια. Θυμάμαι τον Άλμπερτ Μπουρλά να εξηγεί ότι στην Γκάνα πήγανε με drones και μοιράσαν εμβόλια με τα drones σε απομακρυσμένα χωριά για να μπορέσουν να φτάσουν. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεραστεί εκ των πραγμάτων.
Το θέμα είναι τώρα τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Φυσικά και πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι χώρες. Ήδη νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται η μεγαλύτερη δωρήτρια χώρα στον κόσμο. Ισχύει, όχι χώρα, ενώ ένωση κρατών. Οργανισμός, ναι, ναι. Οργανισμός, ο οποίος κάνει δωρεές εμβολίων στον τρίτο κόσμο, ιδίως στην Αφρική. Μάλιστα στην προσπάθεια αυτή, της προσπάθειας αυτής ηγείται και μια ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής, η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, που είναι από τη Γαλλία. Η Ελλάδα σαν κράτος επίσης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Αφρική σε συγκεκριμένες χώρες όπως είναι η Ρουάντα, όπως είναι η Σενεγάλη και άλλες χώρες. Έχει στείλει εμβόλια που πλήρωσε από τον ελληνικό προϋπολογισμό και πήγανε και έγιναν δωρεά εκεί. Mm-hmm. Υπάρχει μια φροντίδα. Αλλά όμως έχουμε αυτά τα τεχνολογικά προβλήματα, τα εμπόδια, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τα οποία, επειδή αφορούν και την παραγωγή την ίδια, λόγω της σπανιότητας των πρώτων υλών, θυμάμαι ακριβώς τον Άλμπερ Μπουρλά να εξηγεί ότι δεν είναι πανάκια η άρση της πατέντας των εμβολίων. Ότι υπάρχουν μια σειρά από πολύπλοκα θέματα που στην πραγματικότητα καθιστούν απαγορευτική την πολλαπλή παραγωγή. Ότι ακόμα και αν απελευθερωθούν οι πατέντες, δεν υπάρχουν οι μονάδες παραγωγής για αυτά τα πράγματα. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι η μία πλευρά της, ας πούμε, η εξήγηση από τη μία πλευρά. Από την άλλη, η AstraZeneca έχει απελευθερώσει την πατέντα. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η τεχνολογία mRNA, την οποία έφτιαξε η BioNTech και η Pfizer, αλλά και η Moderna, είναι μια επαναστατική τεχνολογία η οποία μπορεί να έχει στο μέλλον εφαρμογή σε πάρα πολλές άλλες ασθένειες, ακόμη και στον καρκίνο. Ναι, 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 άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε ότι εταιρείες οι οποίες βασίζουν τους προϋπολογισμούς τους και όλους τους στο σχεδιασμό πάνω σε αυτή την τεχνολογία, την mRNA, ότι θα την απελευθερώσουν έτσι απλά για να δοθούν τα εμβόλια. Διότι από πίσω είναι η τεχνολογία mRNA, δεν είναι τόσο το εμβόλιο ακριβώς, το οποίο ακριβώς έχει σημασία. Φεύγοντας τώρα προς το παρόν από το πεδίο της πανδημίας, να θυμηθούμε επίσης μια φοβερή στιγμή, ακριβώς με την έναρξη του χρόνου, στις 6 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2020, τις φοβερές εικόνες από την κατάληψη του Καπιτολίου από ορδές ασύντακτων φανατικών οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ. Μια εικόνα που σημάδεψε πραγματικά την έναρξη της χρονιάς και την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την ηγεσία των ΗΠΑ. Ναι, ήταν θα έλεγα μια τραγική στιγμή για τη δημοκρατία, όχι μόνο για την Αμερικανική δημοκρατία, θα έλεγα για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, γιατί η Αμερικανική δημοκρατία είναι θα έλεγα έως και φάρος σε πολλές πλευρές των δημοκρατικών καθεστώτων και νομίζω πόνεσε η ψυχή μας να βλέπουμε αυτή την κατάσταση εκεί πέρα. Βέβαια εμείς ως Έλληνες, επειδή ζήσαμε όχι τόσο πολύ αλλά σχετικά σε αρχικό στάδιο φαινόμενα όχλου τα οποία διακινδύνευσαν και το πολίτευμα θα έλεγα, πονούσαμε διπλά, διότι βλέπαμε ότι δεν υπάρχουν οι θεσμοί αυτοί και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να προστατέψουν το πολίτευμα. Φανταστείτε αυτές οι χιλιάδες άνθρωποι που μπήκαν μέσα να είχαν πολύ περισσότερα όπλα, να τα χρησιμοποιούσαν και να σκότωναν βουλευτές, να καταλάμβαναν το κοινοβούλιο. Τα έχουμε δει σε χώρες του τρίτου κόσμου, τα είχαμε δει σε ένα πραξικόπημα στη Ρωσία πριν από 30 χρόνια. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν ευθύνες για όλα αυτά. Διερευνώνται αυτή τη στιγμή από μια συγκεκριμένη επιτροπή του Κογκρέσου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, ποιες είναι οι ευθύνες, αλλά συγκεκριμένες ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να σκεφτεί κανείς πώς μπορεί να οπλίσει περισσότερο και να θωρακίσει τους θεσμούς της δημοκρατίας από τέτοια φαινόμενα. Με ποιους όρους ξεκίνησε η θητεία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν? Είναι εξαιρετικό ερώτημα, γιατί αυτές τις μέρες υπάρχει ένας έντονος σκεπτικισμός τελευταίες εβδομάδες στην Αμερική για το αν η Προεδρία Μπάιντεν θα μπορέσει να μετουσιώσει σε πράξη όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες τις οποίες είχε δώσει προς τον Αμερικανικό λαό. Ιδίως όταν το αποτέλεσμα και των εκλογών στη Γερουσία ήταν πολύ θετικό και κατάφεραν οι Δημοκρατικοί να έχουν πλέον
τη λεγόμενη τραϊφέκτα, δηλαδή την τριπλή πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα αλλά και στο Λευκό Οίκο. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, οι εξαγγελίες του Τζο Μπάιντεν έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Αν περάσει και σε μεγάλο βαθμό και αυτό το τελευταίο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της οικονομίας, για την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομίας, νομίζω σε μεγάλο βαθμό θα έχει εκπληρωθεί. Όμως, αυτό δεν γίνεται, θα έλεγα, δεν το νιώθει στην τσέπη του ο μέσος Αμερικανός πολίτης. Και βλέπουμε το παράδοξο να περνούν πολλά από αυτά τα νομοσχέδια και τους νόμους τους οποίους είχε υποσχεθεί ο Τζο Μπάιντεν, αλλά η δημοτικότητα του Προέδρου να μειώνεται όλο και περαιτέρω. Εδώ είναι ένα παράδοξο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ερμηνείες για το γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει, αλλά υπάρχει και ρεαλιστική εξήγηση, η οποία δείχνει ότι σε ένα πολίτευμα το οποίο και σε ένα δημοκρατικό καθεστώς το οποίο είναι αναγκαίοι συμβιβασμοί, το να έχεις πάρα πολύ μεγάλες φιλόδοξες εξαγγελίες, πολλές φορές μπορεί αυτές να ψαλιδιστούν με τέτοιο βαθμό που να απογοητεύσουν και την κοινή γνώμη. Θυμίζω, γιατί έχουμε και σε τρεις μήνες τις εκλογές στη Γαλλία, με πόσο μεγάλες εξαγγελίες είχε έρθει στην εξουσία ο Εμμανουέλ Μακρόν και ένα μέρος από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί κατάφερε να υλοποιήσει. Άρα από τη μία είναι πολύ καλό να έχει κανείς φιλόδοξα σχέδια στην αρχή της τετραετίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός για το τι από όλα αυτά μπορεί να πραγματικά να υλοποιηθεί. Από την άλλη, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι δεν υπήρξε και μια δραστική αποκοπή από όλες τις παραμέτρους της πολιτικής Τραμπ, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, στις διεθνείς σχέσεις οι Αμερικανοί συνεχίζουν να τοποθετούν στο κέντρο πλέον το ενδιαφέροντός τους στην Κίνα, μια πολιτική που έχει ξεκινήσει, μάλιστα θα έλεγε κανείς, από τα τελευταία στάδια της προεδρίας Ομπάμα, και εντείνεται αυτή η πίεση πλέον προς την Κίνα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόφαση, θα έλεγα, συνολικά του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, ιδίως του που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει μια απόφαση ότι ο αντίπαλος, ο κίνδυνος για την κυριαρχία, την ηγεμονία, με ό,τι έννοια μπορούμε να δώσουμε στην ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχεται από την Κίνα τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Άρα εκεί θα πρέπει να στοχευθεί η προσπάθεια της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και η στρατιωτική αμυντική διαδικασία. Και το είδαμε αυτό με έναν πολύ άκομψο και απότομο τρόπο, με τη συμφωνία, την AUKUS, που εξαγγέλθηκε και ανακοινώθηκε με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπως σπασμωδική ήταν αυτή η συμφωνία. Ήταν μια σπασμωδική προσπάθεια. Όμως όσοι παρακολουθούσαμε τα τεκτενόμενα στην Οκεανία και την Άπο Ανατολή, βλέπαμε την πίεση που υφίστατο η Αυστραλία από την Κίνα, και η Αυστραλιανή κυβέρνηση αναζητούσε επίμονα και με αγωνία, θα έλεγα, απελπισμένα ίσως, μια τέτοιου είδους συμφωνία για να μπορέσει να νιώσει και μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην πίεση που δεχόταν από την Κίνα. Όμως αυτό ήταν μια πολύ εμφατική κίνηση των ΗΠΑ για το που θέτει το βάρος, το ειδικό, όχι μόνο το ειδικό βάρος, αλλά το συνολικό βάρος της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να πούμε ότι πολλά από τα πλήγματα που υπέστησαν οι ευρωαμερικανικές σχέσεις με την προεδρία Ομπάμα έχουν σε ένα βαθμό αποκατασταθεί, ιδίως στο κομμάτι των εμπορικών σχέσεων. Υπήρχε καλή πίστη και από τις δύο πλευρές, και ήδη, ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι ότι άρθηκαν οι δασμοί που είχαν τεθεί από τις δύο πλευρές με αφορμή την διένεξη για τις επιδοτήσεις στην Boeing και στην Airbus. Και έτσι το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών πλέον γίνεται πολύ πιο εύκολα. Όμως υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Όμως έδειξε και ο πρόεδρος Biden, ήρθε κατευθείαν στις Βρυξέλλες, μιλάει συνεχώς με τους Ευρωπαίους ηγέτες, δεν απαξιώνει την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλίμα έχει αλλάξει ουσιαστικά. Όμως, και αν θέλετε να πάμε τώρα στο επόμενο μεγάλο θέμα που είναι το διακύβευμα της ασφάλειας στην Ευρώπη, το οποίο ξεκινάει από τις διεκδικήσεις πλέον της Ρωσίας πάνω στην ισορροπία
ας πούμε, των σφαιρών επιρροής στην Ευρώπη, η οποία υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια. Και αυτό ξεκίνησε με έναν επίσης πολύ εμφατικό τρόπο, με εκείνη την, θα έλεγα, έως και φιάσκο κοινή συνέντευξη τύπου του Ζωζέ Μπορέλ και του Σεργέη Λαυρόφ στη Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2021, όπου ουσιαστικά ήταν μια, θα έλεγα, ένας ξεφτυλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχεται αυτού του είδους την αντιμετώπιση. Όμως, εκεί ήταν η πρώτη στιγμή που η Ρωσία έδειξε ότι πλέον θα τραβήξει τα πράγματα στα άκρα. Και οι επόμενοι μήνες ήταν απλά, κτιζόταν αυτό το αφήγημα και το είδαμε πλέον πάρα πολύ εμφατικά και πλέον το βλέπουμε δραματικά με την συμμαχία με την Λευκορωσία, με την ενίσχυση των στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και πλέον με τον ανοιχτό εκβιασμό απέναντι στη Δύση για ένα νέο status quo στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα ανατρέπει κάποια κεκτημένα της Δύσης έναντι των κάποιων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου απέναντι στη Ρωσία. Είναι όλα αυτά τα κομμάτια ενός παζλ μιας ευρύτερης στρατηγικής της Ρωσίας? Ναι, βεβαίως, και θεωρώ, η δική μου ανάγνωση είναι ότι η Ρωσία, βλέποντας ότι αφενός έχει μειωθεί η επιρροή της σε μεγάλο βαθμό και έχει περιοριστεί κυρίως πολιτικά αλλά και οικονομικά με βάση τις κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί από το 2014 με τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, αλλά και το ζήτημα της ενεργειακής μετάβασης των επομένων δεκαετιών, όπου τα κοιτάσματα και οι πρώτες ύλες της Ρωσίας δεν θα έχουν πλέον την ίδια γεωπολιτική σημασία που έχουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τον εκβιασμό που υπάρχει τους τελευταίους μήνες με τις ροές του φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Βλέπουμε το παιχνίδι που παίζει η Ρωσία και στην συνεργασία με την Κίνα ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Και πλέον δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι αυτά είναι απλά μία διευθέτηση για το αν θα έχει ανεξαρτησία η Ανατολική Ουκρανία ή δεν θα έχει. Είναι ένα πλέον εμφανώς ένα πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι. Κάποιοι αναλυτές αναφέρουν ότι ο Πούτιν, βλέποντας ότι τα επόμενα χρόνια, μπορεί να μην είναι τα επόμενα 3, μπορεί να είναι τα επόμενα 10, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει η θητεία του, θεωρούν ότι θέλει να φύγει ως ένας εθνικιστής, εθνικός ηγέτης από τη Ρωσία, ο οποίος αποκατέστησε τις εθνικές βλάβες τις οποίες υπέστη η Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο τώρα, συμπτωματικά, τις τελευταίες 2 ημέρες, έκλεισαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ρωσίας το παλαιότερο και πιο σοβαρό ίδρυμα ανάλυσης και καταγραφής των εγκλημάτων της ελληνικής περίοδου, με δίωξη από την Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, όπου το παραπεμπτικό έλεγε συγκεκριμένα ότι αυτός ο οργανισμός, αυτό το Ινστιτούτο, προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης και να την παρουσιάσει ως ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Άρα έχουμε το χτίσιμο ενός νέου εθνικού ταυτοτικού αφηγήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά και την Τσαρική Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση μέσα στο όχημα της νέας πουτινικής Ρωσίας. Και από την άλλη έχουμε το ξεδίπλωμα μιας ευρείας στρατηγικής για να αποκτήσει ξανά η Ρωσία μια σφαίρα επιρροής προς τα δυτικά. Ναι, ακριβώς, και θα έλεγα να χτίσει ένα τείχος γύρω της από χώρες οι οποίες θα είναι ουσιαστικά εντελώς ανδρίκελα, θα είναι σαν χώρες οι οποίες δεν θα μπορούν να πάρουν μόνο τις αποφάσεις. Βλέπουμε το πρώτο εμφατικό παράδειγμα που είναι η Λευκορωσία, όπου πλέον ο Πούτιν αποφασίζει για τα πάντα σε σχέση με το καθεστώς εκεί. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πλέον. Αυτό που πιστεύω, το μοντέλο αυτό θα ήθελε να το μετουσιώσει και σε άλλες περιοχές. Θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πριν από 3 χρόνια. Μέχρι πριν 3 χρόνια γινόταν ένα συνέδριο πολύ σημαντικό στη Ρόδο, το οποίο διοργάνωνε το ίδρυμα ενός από τους μεγαλύτερους Ρώσους ολιγάρχες. Ο Γιακούνιν, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης των ρωσικών σιδηροδρόμων και έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τον ενδιαφέρει η Ορθοδοξία και άλλα πράγματα,
κάνοντας αυτό το συνέδριο, είχε καλέσει πάρα πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο και τον πρέσβη της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Τσιζόφ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος σχετικά μεγάλης ηλικίας, 65 περίπου χρονών, με τεράστια διπλωματική εμπειρία, γνωρίζει άπτεστα ελληνικά, και είχαμε την ευκαιρία παράλληλα στο συνέδριο να είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση. Λοιπόν, μου είπε ο Τσιζόφ, και μπορώ να το πω αυτό πλέον, γιατί πλέον αποκαλύφθηκε, ότι μου είπε ότι, γιατί συζητούσαμε τότε για το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας και το Σκοπιανό και συζητούσαμε για την κρίση που είχε προέλθει από την απέλαση των Ρώσων δοπλιματών τότε από τον Νίκο Κοντζιά και τα λοιπά. Μου λέει, μα κύριε Κουτσομίτη, θυμάστε τη συμφωνία των ποσοστών της Μόσχας? Υπάρχει μια συμφωνία για τις σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη. Αυτό για μας δεν έχει αλλάξει. Εσείς νομίζετε ότι έχει αλλάξει? Δείτε λίγο τη συμφωνία. Έλεγε μέσα ότι η Ιουγκοσλαβία είναι 50% Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, ήρθατε και βομβαρδίσατε, διαλύσατε την Ιουγκοσλαβία με συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας. Διαλύσατε πλέον, μετά βομβαρδίσατε τη Σερβία. Θέλετε να πάρετε και άλλα κομμάτια τα οποία θεωρούμε ότι μας ανήκουν ως σφαίρες επιρροής? Και εκεί σοκαρίστηκα στην αρχή, αλλά κατάλαβα ότι στη Δύση τρέχουμε με κάποιες ψευδεστήσεις ότι θα κάνουμε διευρύνσεις, οι δημοκρατικοί λαοί των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα αποφασίσουν μόνοι τους για την τύχη τους και μπορεί να έρθουν στην ανοιχτή αγκάλη της Δύσης. Αλλά στη Μόσχα θεωρούν ότι όλα αυτά είναι εδάφη και σφαίρες επιρροής, οι οποίες η Δύση έχει παρισφρήσει με έναν υπεριαλιστικό τρόπο, να σου πω σε εισαγωγικά, να θυμηθούμε και κάποιες παλιές ορολογίες. Και αυτή τη στιγμή, αν δείτε και το άρθρο που δημοσίευσε ο Πούτιν το καλοκαίρι για το περίφημο ουκρανικό ζήτημα, ουσιαστικά τι λέει? Ότι κοιτάξτε, όλα αυτά είναι ρωσική περιοχή και όλα τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσουμε εμείς με αυτούς τους λαούς, οι οποίοι είναι δικοί μας λαοί, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά έρχονται και δένουν σε ένα πολύ, θα έλεγα, έντονο puzzle, το οποίο φοβούμαι ότι πάρα πολλοί ηγέτες, ειδικά στην Ευρώπη, δεν έχουν αντιληφθεί το πού θα οδηγηθεί. Και για να κλείσω αυτή την εισήγηση, είδα την απάντηση του Μάριο Ντράγκη, του κατά τα άλλα αξιολογότα του και θεωρώ και πολύ σημαντικού ανθρώπου, ο οποίος είπε πολύ απλά και κοινικά, αλλά θεωρώ και πολύ απερίσκεπτα, ότι μα τι να κάνουμε, εμείς έχουμε στρατούς, μπορούμε να τα βάλουμε με τη Ρωσία, τι να κάνουμε, πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό. Αυτό όμως είναι η επιτομή της φιλανδοποίησης της Ευρώπης. Είναι το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο. Ακριβώς. Και στο φόντο ακριβώς όλης αυτής της στρατηγικής ανταγωνισμού που εκτιλήσεται από τη Ρωσία, έχουμε και όλες τις παλινοδίες και τις αμφισβητήσεις της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης μετάβασης, της μεγάλης ενεργειακής μετάβασης για την Ευρώπη. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες με την εκτείναξη των τιμών, έχει αρχίσει και αγγίζει τα νοικοκυριά και τα πορτοφόλια όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών και αρχίζουν και τίθενται πλέον κάποια πολύ προφανή ερωτήματα. Να διακόψω εδώ μια στιγμή και να πω μόνο ότι βλέπω τις τελευταίες εβδομάδες ότι αρχίζει κάπως και νερώνει, νερώνουν οι Βρυξέλλες το κρασί τους. Και στρέφονται προς μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση. Ναι, ήμουν πριν από τρεις εβδομάδες στις Βρυξέλλες, μίλησα με ευρωβουλευτές, όχι μόνο Έλληνες, και από άλλες χώρες και του Νότου και μάλιστα από την Ισπανία που έχω καλές σχέσεις και μου λένε, με συγχωρείς, αυτή η κατάσταση πώς θα γίνει η μετάβαση όταν στα πορτοφόλια και στους λογαριασμούς των απλών πολιτών θα φαίνεται μία έκρηξη και όλο αυτό θα το περάσουν και κακόβουλες δυνάμεις πολιτικές ως μία, ας πούμε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου για να πλουτίσουν κάποιους άλλους και να φτωχύνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, οποιαδήποτε πράσινη μετάβαση πρέπει να έχει για μένα και δύο πολύ σοβαρές παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι η ενεργειακή επάρκεια και είδαμε το περασμένο Ιούλιο-Αύγουστο σε τι βαθμό επικινδυνότητας φτάσαμε στην Ελλάδα με τον καύσωνα, όπου πλέον η ΑΠΕ και οι ανεμογεννήτριες είχαν φτάσει στα ωριά τους και στις 8 το βράδυ το σύστημα κινδύνευε να καταρρεύσει
γιατί τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούσαν να παρέχουν πλέον ενέργεια στο σύστημα. Βλέπουμε τη συζήτηση των τελευταίων δύο ημερών για το αν θα γίνει παράταση της απόσυρσης των λυκνητικών μονάδων στην Ελλάδα, και ήδη βλέπουμε σε άλλες χώρες, ειδικά στη Γαλλία με την απόφαση του Μακρόν πριν ένα μήνα να ενισχύσει το πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας, αλλά και της Βρετανίας, η οποία αποφασίζει να χτίσει μικρές πυρηνικές μονάδες με ένα μοντέλο πιο, θα λέγαμε, λιγότερο επικίνδυνο, με λιγότερα ρίσκα από τη Rolls-Royce και μάλιστα με χρηματοδότηση και από το Κατάρ. Και η Φιλανδία εγκαινίασε νέο υπερσύγχρονο πυρηνικό εργοστάσιο. Βέβαια, ακριβώς. Ποιο είναι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ποιο είναι το πρόβλημα? Φυσικά και πρέπει να πάμε σε μια πράσινη μετάβαση. Αυτό δεν νομίζω κανείς σόφρον άνθρωπος δεν μπορεί να το αρνηθεί. Η μεταβατική περίοδος όμως, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια εντελώς πράσινη ενέργεια, την οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τεχνολογία για να αποθηκεύεται ο άνεμος όταν φυσάει 10 μποφόρ και παράγεται μια υπερβολική, υπεραίουσα αιωλική ενέργεια, αυτή δεν μπορεί να αποθηκευθεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τεχνολογία. Όπως επίσης, όταν έχουμε 30 μέρες ηλιοφάνεια, δεν μπορεί η υπερβάλλουσα αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί και να έχουμε για τις μέρες της συννεφιάς ή για τις μέρες που δεν φυσάει ο άνθρωπος. Χρειάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, τεράστιες μπαταρίες για να το κάνουμε. Η τεχνολογία ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που να μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, άρα για αυτά τα επόμενα, θα έλεγα, 10-20 όσα χρόνια είναι, θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους ενεργειακή επάρκεια από κάποιες πηγές που, πρώτον, δεν θα μας καταστήσουν υποχείρια και εκβιαζόμενους, ας πούμε, του Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλου, θα έλεγα εγώ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε της Ρωσίας, ακριβώς. Και από την άλλη, θα πρέπει για να υποστηρίξουμε το αναπτυξιακό μας όραμα που θέλουμε 3, 4, 5, 6% ανάπτυξη του ΕΠ κάθε χρόνο, αυτό σημαίνει ενίσχυση της ενεργειακής ικανότητας της χώρας. Αν ήταν να παραμείνουμε στάσιμοι αναπτυξιακά ή να έχουμε και ύφεση, όπου σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, τότε όντως, εντάξει, μπορούσα να το μιλήσουμε αλλιώς, αλλά εμείς σαν Ελλάδα πρέπει να αποκαταστήσουμε το αναπτυξιακό έλλειμμα που χάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια με τη χρεοκοπία και την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Άρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Και η συζήτηση πλέον έχει ανοίξει, νομίζω. Να περάσω τώρα σε ένα επίσης γεωπολιτικό κομμάτι συζήτησης που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αποχωρούν από κομμάτια του κόσμου που δεν τους ενδιαφέρουν άμεσα πλέον. Είδαμε τι έγινε στο Αφγανιστάν και τον ασύντακτο τρόπο που αποχώρησαν εκεί εν τέλει οι Αμερικανικές δυνάμεις. Είδαμε μια συνολική, στην πραγματικότητα, ένα αποτράβηγμα από τη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Και αναζητούν και βραχίονες στην Ευρώπη γεωπολιτικούς, νομίζω, που δεν μπορούν να βρουν στη Γερμανία, η οποία και με τη νέα κυβέρνηση Σόλτς διατηρεί το δόγμα Μέρκελ, που εκφράζεται ουσιαστικά και από τη φράση του Ντράγκη που αναφέρατε πριν. Αλλά βρίσκουν, νομίζω, στη Γαλλία, έτσι, βρίσκουν στο Παρίσι ένα νέο στρατηγικό εταίρο ή αναβαθμισμένο στρατηγικό εταίρο, τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες, και χτίζεται ένας άξονας από τη Γαλλία μέχρι όλη την περιφέρεια, του μαλακό υπογάστριο της Ασίας, μέχρι και την Ινδία, λένε πολλοί. Ναι, αυτό είναι μια, θα έλεγα, αντανάκλαση των νέων, των ανακατατάξεων στους οποίες υφίστανται πλέον το παγκόσμιο, θα λέγαμε, στερεώμα, με όλες αυτές τις διενέξεις. Το γεγονός, αυτές οι περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ, ότι πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και απίθανο να υπάρξει πολεμική σύραξη Αράβων Ισραηλινών πλέον για το Παλαιστινιακό, το Ιράν το αφήνω απ' έξω, είναι μια άλλη ιστορία. Πλέον ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή, το οποίο υπήρχε 60 χρόνια. Αν θυμηθούμε, ο πρώτος πόλεμος έγινε το 1948 σε σχέση με το Ισραήλ. Αυτή είναι μια τεράστια εξέλιξη, θα έλεγα, η οποία επηρεάζει σημαντικά τα πράγματα. Το δεύτερο είναι το πώς θα υπάρξει τελικά και αν θα υπάρξει διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Και εδώ είδαμε και κάποιες προσπάθειες και από τα Εμιράτα να προσεγγίσουν το Ιράν ίσως και οικονομικά, ώστε να
σταματήσει αυτή την διένεξη. Είναι όμως πολύ σκληροπυρηνικό το καθεστώς και δεν νομίζω ότι εύκολα θα φύγει αυτό από τη μέση. Και πλέον αναδύεται και ο ρόλος και της Ελλάδας, η οποία τα τελευταία, θα έλεγα, πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4 τελευταίες κυβερνήσεις, έχουν επιδείξει μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και φτάσαμε εσίως στο 2021 με την υπογραφή αυτής της αναβαθμισμένης πλέον αμυντικής συνεργασίας, η οποία πλέον καθιστά την Ελλάδα τον βασικό αμυντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι, νομίζω, σημαντικό ευρύτερα. Όμως βάζω έναν αστερίσκο, που είναι το εξής, γιατί καλό είναι αυτά να τα αναφέρουμε, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν και ψευτεστήσεις ότι αυτού του είδους οι συμμαχίες και οι συνεργασίες μας με τα Εμιράτα, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και τη Γαλλία μπορούν να μας αντικαταστήσουν το αίτημα αποτροπής και αμυντικού δόγματος το οποίο πρέπει να έχει χώρα απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Και ο κίνδυνο που αντιμετωπίζει είναι ένας συγκεκριμένος, που είναι η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά απέναντι στην Ελλάδα. Στο επίπεδο καθαρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, θα πρέπει να περιμένουμε κάτι δραστικό να αλλάξει με τη νέα γερμανική κυβέρνηση? Νομίζω ότι πλέον οι γερμανο-ευρωπαϊκές σχέσεις θα έχουν ένα μικρό τόνο βελτίωσης. Δεν θα δούμε πλέον έναν ηγέτη όπως ήταν η Μέρκελ, η οποία συνομιλούσε με το ένα αυτή, ήταν με την κοινοβουλευτική ομάδα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο είχε σοβαρές επιφυλάξεις για περαιτέρω διεύρυνση των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδίως με το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο θεωρώ είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μας αφήνει η απελθούσα καγκελάριος. Θα έχουμε μία περαιτέρω ενίσχυση και του γερμανογαλλικού άξονα. Mm-hmm. Βάζω εδώ έναν αστερίσκο για το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής των γαλλικών προεδρικών εκλογών, γιατί αν είναι οι Πεκρές, εκεί ίσως έχουμε λίγο κάποιες αναταράξεις, αλλά θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Και από την άλλη έχουμε και τη Γερμανία, η οποία πλέον αντιμετωπίζει το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιο ανοιχτό μάτι και πιο ανοιχτό πνεύμα. Αλλά και εδώ βάζω ένα αστερίσκο, γιατί αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν γίνει αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, δεν θα αφορά άμεσα την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει ειδικό καθεστώς με βάση το μνημόνιο και τη συμφωνία που έχει κάνει με τον ESM για πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα μπορεί να έχουμε λίγο μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε ελλείμματα του 3, 3,5, 4%, διότι θα το επιτρέπει το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και κλείνοντας, ξαναφτάνουμε πάλι στην πανδημία, γιατί το τελευταίο ένα μήνα κυριαρχεί παντού στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα όλων μας η παραλλαγή όμικρον, έτσι δεν είναι? Ναι, μας ήρθε ξαφνικά. Ελπίζουμε να φύγει το ίδιο γρήγορα όσο έρχεται. Οι ενδείξεις λένε ότι είναι μαζικό το κύμα, είναι τρομακτικά μαζικό το κύμα, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικές οι επιπτώσεις στις νοσηλίες και στους θανάτους. Μένει να το δούμε, κρατάνε όλοι οι ειδικοί κάποιες επιφυλάξεις. Τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά. Πλέον γνωρίζουμε όλοι, όλες οι κυβερνήσεις γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να το αντιμετωπίσουν και πιστεύω ότι μέχρι τον Μάρτιο τα πράγματα θα έχουν, πιστεύω, ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Βάζω στη συζήτηση και το περίφημο χάπι, το οποίο βγάζει mm-hmm. η Pfizer και έβγαλε και η Merck ένα χάπι, μια θεραπεία μάλλον, όπου μπορεί να αποφευθούν σχεδόν το 99,9% των θανάτων. Οπότε πιστεύω ότι την άνοιξη θα μιλάμε με άλλους όρους πλέον για την πανδημία. Κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Νομίζω ότι αγγίξαμε όλα τα σημαντικά. Ποτέ δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα, αλλά ήταν, νομίζω, αρκετά καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους.